Να υποδεχθούμε τώρα την Υφυπουργό Εσωτερικών, την κυρία Βίχρα Λαμπογιάννη. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σας. Να περιμένουμε να ακούσουμε κάτι από τα δικά σας χωράφια απόψε στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Υπάρχει κάτι? Νομίζω η επιτάχυνση των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ είναι ένας κεντρικός στόχος. Νομίζω τον έθεσε και προεκλογικά. Και όπως... Αυτό έχει καθυστερήσει λίγο πάντως, μιας και το βάζετε η επιτάχυνση. Να πούμε ότι. Νομίζω ότι και από το μεγάλο διαγωνισμό έχουν προσληφθεί τελικά. Έχουν προσληφθεί. Να το πάρουμε από την αρχή. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενισχύσει ποσοτικά τη δημόσια διοίκηση σε επίπεδο αριθμού θέσεων εγκεκριμένων προκειμένου να ενισχυθούν όλοι οι φορείς του δημοσίου. Τι σημαίνει αυτό? 92.000 την τελευταία πενταετία. Αυτό όμως δεν είναι το κρίσιμο, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν μόνο οι αριθμοί ποσοτικά, μας ενδιαφέρουν και πόσο γρήγορα θα αναλάβουν καθήκοντα οι υποψήφοι από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλύψουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τις ανάγκες. Εκεί λοιπόν κάναμε μια νομοθετική ρύθμιση το 2019 που εισάγαμε για πρώτη φορά το γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ήταν μια καινοτομία, νομίζω αγκαλιάστηκε γενικά από τον κόσμο. Είχαμε 110.000 υποψηφίους. Και τώρα ήρθαμε. Ήταν μεγάλο διαγωνισμό αυτό. Σωστά, είναι, ναι. Πολύ σωστά. Ναι. Μετά το 2008 που είχε γίνει για τους εκπαιδευτικούς. Επομένως, ποιο ήταν το κρίσιμο τώρα? Να βρούμε τρόπους ώστε να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Τη Δευτέρα που μας πέρασε βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο μας, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου κάνει σημειακές παρεμβάσεις από την ώρα της προκήρυξης μέχρι την ανάληψη καθηκόντων των υπαλλήλων, προκειμένου να μαζέψουμε τα χρονοδιαγράμματα όσο το δυνατόν περισσότερο. Παράλληλα, γίνεται μια τεράστια επεξεργασία από τη μεριά του Υπουργείου Εσωτερικών για να βοηθήσει το ΑΣΕΠ μαζί με τον Θεοδωρή το Λιβάνιο, τον Υπουργό μας, προκειμένου να επιταχύνουμε τα εφαρμοστικά. Τι σημαίνει αυτό? Διαλειτουργικότητες, σημαίνει ψηφιακή εποχή. Έχω ένα δικαιολογητικό. Χρειάζεται να το αναρτήσω? Η απάντηση είναι όχι. Μπορεί το ΑΣΕΠ το ίδιο να έρθει, εφόσον του δώσω εγώ την εξουσιοδότηση να το κάνει, και να πάει στο πανεπιστήμιο μου και να πει: Χαρά Λαμπογιάννη, έχει πτυχίο. Να γίνει απευθείας, λέτε. Πολύ απλά, με σύγχρονο τρόπο, ούτως ώστε ούτε οι υποψήφοι να επιβαρύνονται, ούτε το ΑΣΕΠ να χρειάζεται να μετράει. Και να μην χρειάζεται και τόσο χρόνο για να απολύτως φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Απολύτως, απολύτως. Ο στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε μέσα στην επόμενη χρονιά, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα, να απορροφηθούν οι υποψήφοι του προγραμματισμού του 2024 και του 2025. Άρα για πρώτη φορά εγκεκριμένος προγραμματισμός να απορροφηθεί μέσα στο έτος. Μάλιστα. Μάλιστα. Να δούμε μας πείτε, να μας πείτε τα bonus. Να πούμε κάτι το οικονομικό. Για το θέμα της αξιολόγησης. Και bonus δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σχετίζεται απολύτως, διότι με το 2022 για πρώτη φορά έχουμε στοχοθεσία στο δημόσιο. Πέρσι ενσωματώθηκαν στην αξιολόγηση των υπαλλήλων του δημοσίου 155.000 στόχοι, προκειμένου να τρέξουν πιο γρήγορα οι μεταρρυθμίσεις του κράτους. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Από την άλλη, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να κινητροδοτηθεί και ο κόσμος που δουλεύει μέσα στο δημόσιο, έτσι. Γίναν αυξήσεις οριζόντιες μέσω του μισθολογίου, με τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά θέλουμε και εμείς, σαν Υπουργείο Εσωτερικών, τους δικούς μας υπαλλήλους, τους υπαλλήλους του δημοσίου, να τους κινητροδοτήσουμε, να τους επιβραβεύσουμε όσους συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη αυτής της στοχοθεσίας. Άρα, στο ίδιο νομοσχέδιο που μόλις σας περιέγραψα, υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για την επιβράβευση των δημοσίων υπαλλήλων. Τι σημαίνει αυτό? Από την αρχή, οι κανόνες ξεκάθαροι και γνωστή σε όλους. Στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί στην αρχή του έτους, ποιο είναι το ελάχιστο ποσό ανταμοιβής που μπορούν να πάρουν εκείνοι, ποιο είναι το ανώτατο που μπορούν να πάρουν, που είναι το 15% του ετήσιου μισθού τους, είναι 40 εκατομμύρια που θα μοιράζονται κάθε χρόνο, και στο τέλος του έτους οι προϊστάμενοι τους, οι υπηρεσιακοί προϊστάμενοι και όχι η πολιτική ηγεσία φυσικά, ναι, θα αποφασίζει ποιος είναι αυτός που απέδωσε καλύτερα. Υπάρχει ένα θέμα με τα προσωπικά τα διάφορα που υπάρχουν, τις αντιπαραθέσεις, ότι εγώ δεν συμπαθώ την Νικόλ, θα δώσω ότι είναι... Πώς θα διασφαλιστεί ουσιαστικά η αξιοκρατική αξιολόγηση. Εκεί ένα θέμα υπάρχει, νομίζω. Εδώ υπάρχουν δύο σημεία. Πρώτον, ο προϊστάμενος κρίνεται ομοίως για το πώς γρήγορα τρέχει τους στόχους. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι αμφισβητήσιμο. Θα πρέπει να έχει αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του. Απολύτως. Το δεύτερο κομμάτι είναι, ερχόμαστε πάλι
πάλι με τον Υπουργό μας, τον Δωρή τον Λιβάνιο, στο αμέσως επόμενο προσοχές διάστημα, να αλλάξουμε τον υπαλληλικό κώδικα και μάλιστα το συγκεκριμένο κεφάλαιο για την επιλογή των προϊσταμένων. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή χρόνια ολόκληρα υπάρχει αυτή η καχυποψία την οποία θέτεται και είναι λογικό, ποιος είναι ο προϊστάμενός μου και πώς με κρίνει, ερχόμαστε τώρα και θέτουμε ένα καινούριο, τελείως διαφορετικό πλαίσιο επιλογής των προϊσταμένων των δημοσίων υπηρεσιών. Είναι πολύ κρίσιμο για μας να έχει υψηλά εχέγγυα αξιοκρατίας. Από την άλλη, πρέπει να έχουμε και φοβερή ταχύτητα. Διότι σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΑΣΕΠ, για να τοποθετηθεί το σύνολο των προϊσταμένων του δημοσίου, θα χρειαστούν 7 χρόνια με το υπάρχον σύστημα. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι το κρίσιμο είναι αυτό.